Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βλέπετε Δημοτική Τηλεόραση Οριστιάδας. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες. Είμαι ο Γιάννης Τουμαδάκης και μαζί μας στο στούντιο η Περιφερειακή Σύμβουλος Εύρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, η Νόρα Μοσχοφίδου. Κυρία Μοσχοφίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τουμαδάκη. Ήρθατε σε γνώριμα μέρη, καθώς από εδώ ξεκινήσατε στα μεταφυβικά σας χρόνια. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Έχουν περάσει 21 χρόνια που έχω καθίσει εδώ στο γραφείο προκειμένου να εκφωνήσω κάποιο δελτίο ειδήσεων ή να κάνουμε μία εκπομπή με τα θέματα υγείας που είχα τότε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ όμορφη στιγμή για μένα και φυσικά αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Βέβαια είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες έτσι τώρα από ό,τι ήταν κάποτε. Μας είχατε αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Μας είχατε περιγράψει αναλυτικά, βέβαια, αρκετά περιστατικά στην επαιτειακή εκπομπή που κάναμε το καλοκαίρι. Πέρασαν 21 χρόνια, λοιπόν, από την πρώτη φορά που ήρθατε ή από την... Από την τελευταία, από το 1996 ήταν... Η αποχώρηση. Η αποχώρηση. Η αποχώρηση γιατί ήρθε από την τηλεόραση? Γιατί είχα δώσει τότε γραπτές εξετάσεις με τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και από τότε εργάζομαι στην εισαγγελία, οπότε παραιτήθηκα γιατί ήμουν εργαζόμενη εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση και εργάζομαι πλέον αλλού. Υπάρχει... Ο λόγος αυτός ήταν της παραίτησης. Η λησμονιά υπάρχει όμως, έτσι. Οι αγάπες δεν ξεχνιούνται. Εντάξει, μπορείτε παράλληλα να κάνετε κάτι. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Ειλικρινά θα το ήθελα πάρα πολύ. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έκανα με πάρα πολύ αγάπη. Γιατί δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι πέραν από αυτό το οποίο να το κάνεις πραγματικά με την ψυχή σου. Και θα το ήθελα πάρα πολύ. Έλλειψη χρόνου τώρα δεν λέω κάτι περισσότερο. Μακάρι κάποια στιγμή να υπάρχει αυτός ο χρόνος και να μπορούμε να ξανά είμαστε εδώ και εθελοντικά για άλλη μια φορά να βάλουμε τις δυνάμεις μας να βγει για ένα καλύτερο πρόγραμμα, ένα περισσότερο πρόγραμμα και περισσότερες εκπομπές και από τη Δημοτική Τηλεόραση, αν και τα καταφέρνετε κι εσείς μια χαρά εδώ όλοι και όλοι τα παιδιά που δουλεύουν και βγαίνει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο πλέον της Δημοτικής Τηλεόρασης και του προγραμματός. Η προσπάθεια βέβαια δεν πρέπει να σταματήσει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σκαλί-σκαλί ανεβαίνουμε, αλλά έχουμε πάρα πολλά σκαλιά. Τα διαπιστώνετε κι εσείς άλλωστε και τα ξέρετε. Είναι και πράγματα που δεν λέμε και στον αέρα καμιά φορά. Έτσι είναι, έτσι. Πάντως, κυρία Μοσχοφίδου, αυτό που πάτε για την έλλειψη χρόνου, έχω να πω ότι εσείς ασχολείστε με πολλά. Πάντα ασχολιόσασταν με πολλά. Καταρχήν, είστε εργαζόμενη μητέρα. Μητέρα δύο παιδιών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 15 και 16 χρονών. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Οπότε είστε και στα δύσκολα. Είναι η εφηβεία τώρα. Είστε πρώτα απ' όλα μητέρα και εργαζόμενη μητέρα. Σύζυγος. Είστε μέλος του Συλλόγου Απογόνων Καρακατσιανών Αδριανοπολιτών η Ορεστιάδα και ήσασταν και κάποτε... Ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, τώρα όσο μπορώ βοηθώ είτε στην βιβλιοθήκη, αν θα έχουμε και χρόνο να πούμε και κάποια πράγματα αργότερα, αλλά σίγουρα σε έναν τομέα που μπορώ να βοηθήσω είμαι παρούσα. Αυτό που γνωρίζω μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο, δώσατε ψυχή και σώμα κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να έρθει η περίφημη βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης να επιστρέψει στο σπίτι της, στο σπίτι, στο νέο σπίτι, γιατί το σπίτι είναι ένα, να έρθει στην Ορεστιάδα πριν πόσα χρόνια, κυρία Μοσχοφίδου, πριν τέσσερα. Πριν τέσσερα χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη της Ορεστιάδας που μπορούμε να έχουμε πλέον εδώ την πολιτιστική κληρονομιά που δικαιωματικά ανήκει στην Ορεστιάδα. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι από τις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες πανελλαδικά. Είναι μια ιστορική βιβλιοθήκη με 5.000 τόμους από το. 5.000. Τόμους βιβλίων. Βιβλίων. Το παλαιότερο, το πιο αρχαίο που έχουμε είναι το 1495. Δηλαδή μιλάμε από το 15ο αιώνα έως το 19ο. Μιλάμε ένας πολιτιστικός θησαυρός, πνευματικός, που έχει τη δική της σημασιολογία και για την περιοχή μας. Και είναι πλέον εδώ στην Ορεστιάδα. Έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα το ότι ήρθε. Από εκεί και πέρα φυσικά πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα και για να αναδειχθεί και να αναβαθμιστεί και ο χώρος όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται, να υπάρχει προσωπικό, γιατί οποιοσδήποτε μπορεί είτε σύλλογος να την επισκεφθεί, αλλά κατόπιν πλέον συνεννοήσεως δεν είναι ανοιχτή όλες τις ώρες. Ακόμα στεγάζεται κάποιο... στη βιβλιοθήκη της Ορεστιάδας, ναι, σε ξεχωριστό χώρο. Ναι, είναι σε ξεχωριστό χώρο.
Και πραγματικά έρχεται πολλοί κόσμος και μας κάνει εντύπωση και από διάφορες περιοχές της Ελλάδος που γνωρίζουν τη βιβλιοθήκη και μέσα από την εκεί παρουσία τους μπορούμε και εμείς να ξεδιπλώσουμε την ιστορία, να πάμε στο παρελθόν. Ο σύλλογος έχει ιδρυθεί από το 1872 και συνεχίζει ζωντανός. Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Αδριανούπολος από την Αδριανούπολη πλέον, μετά μεταφέρθηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Επί τουρκοκρατίας ιδρύθηκε λοιπόν ο σύλλογος. Ναι, και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση της ελληνικής κοινότητας της Αδριανούπολης με πολύ μεγάλες δράσεις. Και όταν με τη συνθήκη της Λοζάνης εκενώθηκε η Αδριανούπολη από τους Έλληνες, μεταφέρθηκαν τα βιβλία και όλη η κληρονομιά που υπήρχαν από τις εκκλησίες και από τα διάφορα ιδρύματα στην Αθήνα. Και με το καλό το 23. Στην Θεσσαλονίκη έγινε επανασύσταση του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου και εκεί μετά διεκδίκησε αυτό το οποίο της ανήκει, τη βιβλιοθήκη, όπου εκεί ενσωματώθηκαν και άλλες βιβλιοθήκες. Έχουμε 2.000 βιβλία από τη βιβλιοθήκη της Βάρνας. Γι' αυτό ήθελα να και τους 5.000 τόμους. Αυτό είχα, δηλαδή, ναι. 5.000 τόμοι είναι συνολικά, είναι αλλά συνολικά. Δεν είναι μόνο η βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης. Αυτό ήθελα Θεωρείται πλέον μία βιβλιοθήκη, σε αυτήν την οποία περιλαμβάνονται 2.000 τόμοι από τη βιβλιοθήκη της Βάρνας, περιλαμβάνονται τα βιβλία από το γυμνάσιο, το ελληνικό γυμνάσιο της Αδριανούπολης, το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, τμήματα προσωπικών βιβλιοθηκών από το Δωρόθιο τον Πρόιο, τους Πατριάρχες, τον Κύριλο τον Έκτο. Είναι δηλαδή μια συλλογή βιβλιοθηκών με σπανιότατα βιβλία ανά τον κόσμο. Έχουν χαθεί αυτά τα βιβλία, δεν υπάρχουν αλλού. Πολλά, νομίζω ότι είναι και κάποια μοναδικά αντίτυπα. Βεβαίως, έχουμε και κάποια μοναδικά. Όταν φύγανε από την Αδριανούπολη, υπήρχαν και πάρα πολλά χειρόγραφα, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται είτε στο Ίδρυμα Μπενάκη, είτε σε διάφορα κρατικά ιδρύματα. Πάντως έχει σωθεί, βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή και πρέπει και εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να αναδειχθεί. Γιατί είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό, θα το χαρακτήριζα. Δεν είμαι ικανοποιημένη με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κλειστή, με ραντεβού και ο χώρος φυσικά θέλει αναβάθμιση. Και αν έρθει κάποιος, νομίζω δεν μπορεί να δει τα βιβλία. Δεν μπορεί να τα αγγίξει, να τα πιάσει, γιατί είναι στις προθήκες. Έχουμε βέβαια προθήκες όπου μπορεί να τα δει. Εμείς εκεί ξαναγούμε συνέχεια και μπορούμε να εξηγήσουμε για τα βιβλία και τα σπανιότερα τα έχουμε ήδη σε έκθεση. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί και να τα δει. Και έρχονται και πάρα πολλοί και κάνουν τις διπλωματικές τους εργασίες, φοιτητές μέσω των ψηφιοποιημένων βέβαια βιβλίων. Έχει ψηφιοποιηθεί όλη η βιβλιοθήκη? Όχι όλοι, είναι 1.300 τα βιβλία που έχουν ψηφιοποιηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Και μπορεί να τα δει κάποιος μέσω της ανέμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Δηλαδή μπορεί κάποιος και χωρίς να έρθει εδώ να δει τα βιβλία μέσω διαδικτύου? Μπορεί βεβαίως, μέσω της ανέμης. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πόσοι γνωρίζουν και στην πόλη της Ορεστιάδας, θα τολμήσω να πω, κύριε Μοσχοφίδη, αυτή τη βιβλιοθήκη. Εδώ στον Παρθενώνα δεν έχει πάει μισή Αθήνα. Πόσο μάλλον εδώ. Νομίζω ότι το γνωρίζει ο κόσμος. Κάποιοι βέβαια, και μάλλον και πολλοί, δεν έχουν έρθει. Αλλά θα πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, ούτως ώστε να υπάρχει το πρόγραμμα. Τώρα, όταν ξέρεις ότι είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη, ο άλλος θα περάσει, θα τη δει. Όταν πρέπει να κλείσει ραντεβού κτλ., νομίζω ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να έχει επισκεψιμότητα μεγαλύτερη. Μπορεί και Κυριακή να έρθει κάποιος, άμα κλείσει ραντεβού. Πολύ ευχαρίστω θα σας ξεναγούσα εγώ, για παράδειγμα, και Κυριακή, αρκεί να υπήρχε. Με εθελοντική βάση, δηλαδή, λειτουργούμε έτσι. Πάντα. Νομίζω ότι αυτή η χώρα κυρίως λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και το φιλότιμο. Αν το δούμε και διαφορετικά, όμως, κύριε Μοσχοφίδη, αν δεν υπήρχαν και 5-10 άνθρωποι, πώς είναι ο πυρήνας του Συλλόγου Καρακατσιανού, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Ναι, ναι. Άμα δεν υπήρχαν και αυτοί οι 5-10 άνθρωποι που είναι οι πιο ενεργοί, που τρώνε ώρες καθημερινά, νομίζω ότι δεν θα είχαμε και αυτή την ευκαιρία να έχουμε αυτή την βιβλιοθήκη στην περιοχή. Όχι. Όλα έγιναν με βάση πολύ συγκροτημένη δουλειά και πολλή δουλειά, προκειμένου να γίνει μια συνεννόηση, να αποδείξουμε. Κάποιοι δέχτηκαν την αποχωριστούν. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Από τη Θεσσαλονίκη, κάποιοι την αποχωρίστηκαν την βιβλιοθήκη. Αρχικά είχε γίνει κατανοητό σε όλους και στη Θεσσαλονίκη ότι η βιβλιοθήκη αυτή πρέπει να έρθει στην Ορεστιάδα, γιατί η Ορεστιάδα είναι η διάδοχος πόλης της ιστορίας και του πολιτισμού της Αδριανούπολης. Υπάρχει και ανάλογο ψήφισμα του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών. Από εκεί και πέρα έπρεπε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να την διαχειριστούμε, μπορούμε να την αναδείξουμε, γιατί εκείνοι έκαναν αυτό που ήταν το καλύτερο δυνατόν, τη διαφύλαξαν. Και από εκεί και πέρα σε εμάς τώρα μένει να την αναδείξουμε και να την προστατέψουμε, εννοείται. Και νομίζω, κυρία Μοσχοφίδου, από εδώ και πέρα αυτό το όραμα που έχετε να δημιουργηθεί
η βιβλιοθήκη, σαν κτίριο, η ιστορική βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης, γίνεται όλο και πιο δύσκολο και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση. Εκτός αν βρεθεί κάποιος μεγάλος νέος ευεργέτης. Αυτό θα ήταν ευχής έργο, αλλά η πραγματικότητα και η αλήθεια ποια είναι. Πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ο στόχος, να μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν και τα σχέδια, οι μελέτες. Είχε γίνει πολύ καλή δουλειά προκειμένου να γίνει το κτίριο του φιλεκπαιδευτικού, όπως αυτό το οποίο. Να πούμε ότι ανακαινίζεται το κτίριο του φιλεκπαιδευτικού στην Αδριανούπολη. Είναι στο κέντρο, πίσω από το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, στο κέντρο της πόλης. Να τα πούμε λίγο αυτά, γιατί νομίζω ότι περισσότερο. Και το κτίριο αυτό ανακαινίζεται. Μέχρι πρώτη γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι στεγαζόταν η κρατική ορχήστρα τουρκικής μουσικής. Εμείς πήγαμε μέσα πολλές φορές στο κτίριο. Βλέπαμε εκεί με τα μουσικά όργανα. Είναι φανταστικό κτίριο, αρχιτεκτονικά, πανέμορφο. Το οποίο βέβαια λόγω του ότι ήταν ξύλινο όλο το κτίριο, η φθορά του χρόνου ήταν εμφανής. Και τώρα, αν θα πάει κανείς, θα δει ότι γίνεται μια ολική ανακαίνιση και υπάρχουν κάποιες κινήσεις και κάποιες επαφές προκειμένου να έχουμε και πιο στενές επαφές εκεί με τον οργανισμό που θα διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κτίριο για να υπάρχει μια συνέχεια και μια επαφή. Για να καταλάβουν ενδεχομένως κάποιοι που δεν γνωρίζουν όταν μιλάμε για την Αδριανούπολη, τι εστί Αδριανούπολη, κάπου έχω διαβάσει πρόσφατα ότι φεύγαν τα όργανα της Φιλαρμονικής Αδριανούπολης να έρθουν στον Εύρο σε κάποιες περιοχές για να κάνουν πρόβες εδώ οι φιλαρμονικές και επιστρέφουν στην Αδριανούπολη. Μιλάμε για το κέντρο του ελληνισμού όλης της Θράκης. Η Αδριανούπολη, αν εξαιρέσουμε βέβαια την πρωτεύουσα που είναι η Κωνσταντινούπολη. Ήταν το κέντρο όλης της περιοχής. Η Αδριανούπολη είχε ξεχωριστή θέση και φυσικά όταν λέμε Αδριανούπολη δεν εννοούμε αποκλειστικά και μόνο την πόλη, αλλά όλη την ευρύτερη περιοχή, στην οποία υπήρχε φυσικά πολύ έντονη παρουσία του ελληνισμού και της κοινότητας. Ήταν και ακόμα και κέντρο μεταξιού. Στο παρελθόν. Είχαν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου τα χρόνια παλιά που είχε, ας πούμε, και μεταξοσκόλικες και ήταν κάτι με το οποίο ασχολούνταν. Και από τη μία βλέπουμε την Αδριανούπολη να αναπτύσσεται συνεχώς και τη διάδοχο πόλη. Να φθήνει. Είναι ίσως η οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία συνδέουν. Δεν είναι κρατική παρέμβαση. Δεν μπορεί στην Αδριανούπολη να φτιάχνεται αυτοκινητόδρομο σε χρόνο ρεκόρ. Δεν μπορεί στην Αδριανούπολη να ιδρύονται πόσες πανεπιστημιακές σχολές έχει. Δεν μπορεί η Αδριανούπολη να ανοίγει το πανεπιστήμιό της για να κάνουν μεταπτυχιακό ακόμα και Έλληνες που πάνε στην Αδριανούπολη για να κάνουν μεταπτυχιακό. Δεν μπορεί η Αδριανούπολη να έχει ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης. Και να φέρουμε στην Αδριανούπολη, δεν αναφέρουμε στην Τουρκία. Ναι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ναι. Για τη λειτουργία των καταστημάτων και δεν μπορεί με μια υπογραφή του Δημάρχου να κατασκευάζεται ένας πεζόδρομος και να μην χάσετε τίποτα άλλο. Ναι, αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα, γιατί οι αρμοδιότητες, εκτός ότι μπλέκουν η μία με την άλλη και οι υπηρεσίες και τα υπουργεία και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι βασικά κρατική σκέψη, κρατική επέμβαση, το αν θέλει να αναπτύξει μία περιοχή ιδιαιτέρως η οποία φθήνει και για εθνικούς λόγους, ή αν θα ήθελε να ακολουθήσει το γενικό κανόνα με τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να είναι και δυσάρεστα και εμφανή. Σε χρόνο ρεκόρ, η Τουρκία κατάφερε να λύσει ένα ακόμα πρόβλημα. Λόγω του πραξικοπήματος στην Τουρκία, υπάρχουν 2.000 περίπου διαμερίσματα τα οποία ανήκουν στον Γκιουλέν και νοικιάζονται σε φοιτητές οι οποίοι είναι από άλλες περιοχές της Τουρκίας και έρχονται να σπουδάσουν στην Αδριανούπολη. Και αυτά δεσμεύτηκαν. Σε χρόνο, και δεν υπήρχε στέγη για τους νέους φοιτητές που πηγαίνανε στην πόλη. Και αυτό λύθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά δεν το θεωρώ και επίθανο. Όντως, δηλαδή, να έχει γίνει έτσι, έχουν άλλους τρόπους λειτουργίας, πιο άμεσα και σίγουρα μέχρι να πούν να κάνουν κάτι, γίνονται όλα με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Ενώ εμείς για να ανοίξουμε το αναψυκτήριο της Καστανιάς περάσαμε από 40 κύματα. Όταν υπάρχει ειδικά μια δικαστική διαμάχη στο ενδιάμεσο, αν δεν τελεσυδικήσει κάτι και οριστικά να. Μπορείς να κάνεις κάτι νόμιμα, δεν μπορείς να προχωρήσεις, γιατί μετά θα πας και εσύ ο ίδιος κατηγορούμενος. Είναι ίσως λίγο αυτό που κρατάει περισσότερο στην Ελλάδα από το αναμενόμενο και από το επιθυμητό και το λογικό, αν θέλετε. Να δούμε όμως και λίγο το τι γίνεται σήμερα στην περιοχή της Δυτικής Θράκης. Καθώς σήμερα έχουμε και την ανάληψη των καθηκόντων επίσημα από τον νέο Περιφερειάρχη, ο κύριος Χρήστος Μέτιος. Ανέλαβε. Την Κυριακή, όπως με ενημερώσατε πριν, έχουμε και την εκλογή. Την εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Η ίδια διαδικασία είναι. Στις 12. Είναι η ίδια η διαδικασία, μόνο που αυτή τη φορά υποψήφοι για τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη δεν είναι όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι 36. Μπορεί να πάρουν μόνο οι. Είναι μόνο από τη Ροδόπη. Και ψηφίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη στο νέο Περιφερειάρχη. Έχει σίγουρα. Πολύ δύσκολο έργο. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Παυλίδης, άφησε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά.
αυτό του το αναγνωρίζουν όλοι. Ήταν εκτός από οραματιστής και πάρα πολύ αποδοτικός στη δουλειά. Και να δείτε, κύριε Τωμαδάκη, πάρα πολλά έργα τα οποία τα υπόλοιπα χρόνια που θα τα βλέπουμε μπροστά μας να υλοποιούνται, όλα θα έχουν και τη σφραγίδα του Γιώργου του Παυλίδη. Σε αυτό λοιπόν το δύσκολο έργο, σε αυτή την αναπόφευκτη σύγκριση που γίνεται και θα γίνεται και από τους πολίτες και από όλους, εμείς θα ευχηθούμε καλή δύναμη. Είναι ένας άξιος αντιπεριφερειάρχης μέχρι πρότινος ο κύριος Μέτιος. Πλέον θα έχει και τη στήριξη όλων μας προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, που είναι και δύσκολο σε μια πολύ δύσκολη περιφέρεια, πολύ μεγάλη, και με πάρα πολλά προβλήματα. Ένας συνάδελφος, νομίζω από την Κομωτινή, μου το σχολίασε, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποιος ήταν, κατά την εκλογή του Περιφερειάρχη, ήμασταν στην εκλογική διαδικασία, και του λέω, ο υποψήφιος, λέω, της Ροδόπης, ο κύριος Μέτριος, δεν είναι γνωστός. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον τηλεοπτικά, δεν έπαιξε σε τηλεοράσεις, δεν έπαιξε στα μέσα μαζική ενημέρωση όλο αυτό το διάστημα. Και μου είπε μια πολύ σωστή κουβέντα. Πάντα ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης είναι στη σκιά του Περιφερειάρχη. Όλοι οι αντιπεριφερειάρχες ήταν στη σκιά του Γιώργου του Παυλίδη, γιατί ήταν ο ηγέτης, αυτός ουσιαστικά που ίδρυσε αυτή την παράταξη. Και λογικό είναι, ο καθένας είχε βέβαια το ρόλο του και την ευθύνη στο νομό του, αλλά την διοίκηση της περιφέρειας και την αρχηγική, εννοείται, μορφή ήταν. Απλώς η Ροδόπη, επειδή είναι το κέντρο, πάντα ο περιφερειάρχης πάντα έχει ένα ρόλο έτσι ιδιαίτερο προς την Ροδόπη. Πάντως θυμάμαι αυτό που είπε ο Γιώργος Παυλίδης, και έχετε και εσείς άμεση σχέση, γιατί είστε και αντιπρόεδρος στην εταιρεία, στην αναπτυξιακή εταιρεία του Εύρου. Ναι. Στην αναπτυξιακή εταιρεία του Εύρου. Είχε πει για την ανάπτυξη, αλλά και την ανάπτυξη περιφερειακής συνείδησης. Δηλαδή να μάθουμε στην περιφέρεια μέσα να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, τα προϊόντα τουλάχιστον της περιφέρειας. Αλλά όταν μου πεις μέσα στον ίδιο τον νομό δεν έχει επισκεφθεί την άλλη περιοχή, πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο είναι να γίνει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή η έννοια, μάλλον να πούμε, της περιφερειακής καταναλωτικής συνείδησης. Μου έχει κάνει κάτι εντύπωση, κύριε Τωμαδάκη, θα το πω και δημόσια, εκεί να το έχουν παρατηρήσει και άλλοι. Αν θα πάει, για παράδειγμα, κάποιος σε ένα χωριό μας, έτσι, είτε και στην Ορεστιάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, και δει τι καταναλώνουμε, για παράδειγμα, από προϊόντα σε ένα εστιατόριο, θα δούμε ότι έχουμε εναφθονία προϊόντα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και πολυεθνικών, και δεν προτιμάμε τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι εξαιρετικά. Δηλαδή κρασιά, τσίπουρα, γαλακτοκομικά προϊόντα, οτιδήποτε παράγουμε είναι εξαιρετικής ποιότητας, και παρόλα αυτά, χωρίς να το έχουμε βάλει στην συνείδησή μας ότι πρέπει όντως να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο τον τόπο μας, προτιμάμε προϊόντα τα οποία δεν είναι τοπικά. Ναι. Ίσως και δεν τα γνωρίζουμε πολλές φορές. Η συνέργεια η οποία έγινε και φέτος ήταν, ναι, στην Αλεξανδρούπολη, αυτό ήταν ο στόχος. Να έρθουν όλοι οι παραγωγοί τοπικοί από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκθέσουν τα προϊόντα τους και ο κόσμος να μπορέσει να γνωρίζει τα τοπικά του προϊόντα και να τα προτιμήσει. Γιατί είναι εξαιρετικά και όχι μόνο τοπικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε και την οικονομία μας και να καταπολεμήσουμε και την ανεργία μας. Να πω σε αυτό ότι είναι η συνέργεια που είναι σε κάθε φορά που γίνεται σε διαφορετική περιοχή και όλα αυτά. Σε διαφορετική πόλη, άδρα του, ναι, νομού. Παλιά γινόταν και στην Ορεστιάδα, ανά δύο χρόνια, αυτή η έκθεση τοπικών προϊόντων και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία και αυτή, απλά τώρα έγινε σε επίπεδο περιφέρειας, ναι, για να υπάρχει μια ενιαία, αυτό που λέγαμε, περιφερειακή καταναλωτική συνείδηση. Ναι, πιστεύω όμως ότι εάν δεν πάει αυτή η έκθεση μεταφέρεται σε πολλά σημεία, και δεν λέω κάθε μια φορά το χρόνο, να γίνεται όμως, δηλαδή δεν μπορείς μια χρονιά την κάνεις στην Αλεξανδρούπολη, την άλλη φορά την κάνεις στην Ορεστιά, την άλλη φορά στην Ξάνθη, την άλλη φορά στην Καβάλα. Ίσως θέλει κάτι περισσότερο, για να δει και περισσότερος κόσμος πιάνει αυτά τα τοπικά προϊόντα. Αλλά πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αγοράζοντας κάτι τοπικό, στην ουσία, βοηθάει τον ίδιο τον τόπο του. Ήμουν τώρα το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μία έκθεση που είχε με κριτικά προϊόντα. Mm-hmm. Η Περιφέρεια Κρήτης το είχε διοργανώσει και πήγα να δω την έκθεση. Καρτσούνια δεν μας φέρατε όμως. Δεν σας έφερα, όχι. πραγματικά πολύ οργανωμένα, εξαιρετικά προϊόντα,
Και γνωρίζοντας από τη δική μας την πλευρά, την περιφέρεια, το τι προϊόντα έχουμε και εμείς, να σας πω ότι όχι μόνο δεν υστερούμε, αντιθέτως έχουμε τέτοια μεγάλη ποικιλία και τόσο υπέροχα προϊόντα που σίγουρα πρέπει να τα στηρίξουμε, πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα καταναλωτές των δικών μας προϊόντων για να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε ψηλά και να αναβαθμίσουμε και το ρόλο μας στην αγορά, την εμπορική και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουμε καταφέρει να στέλνουμε κρέατα στην Αθήνα από τις κτηνοτροφικές μονάδες, τέλος πάντων αυτές που έχουν απομείνει με τα προβλήματα, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να στείλουμε κάτι τυποποιημένο στην Αθήνα. Να έχει τη σφραγίδα της Θράκης. Βέβαια, σε πολλά σούπερ μάρκετ πλέον υπάρχουν τα προϊόντα που λένε ότι παράγονται στη Θράκη, αλλά νομίζω ότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ σε σχέση με άλλες περιοχές. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια. Αλλά τι γίνεται με τα ευπαθή προϊόντα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι κάπου πιο συγκεκριμένα και ειδικά με τον τόπο. Όταν κάναμε την προώθηση προϊόντων στο Σύνταγμα, στην έκθεση, στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Αυτό πότε έγινε? Πέρυσι. Είχε γίνει σε πλαίσιο. Ναι, γιατί είχε γίνει και στο παρελθόν όμως, γι' αυτό ρωτάω. Ναι. Η κάθε περιφέρεια είχε από ένα δικό της περίπτερο και είχαμε κι εμείς κάποια ενδεικτικά. Δεν μπορούσαμε να έχουμε όλα τα προϊόντα. Συμμετείχαμε. Και εμείς με ένα περίπτερο ως περιφέρεια, ο κόσμος έμενε ενθουσιασμένος για τα προϊόντα. Είχαμε δέσματα διάφορα, είχαμε καβουρμά, είχαμε τσίπουρο, είχαμε κρασιά. Και η ερώτηση η οποία μας γινόταν συνέχεια, πού μπορώ να τα βρω εγώ τώρα αυτά. Τώρα αυτό που το δοκίμασα μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να πάρω από πού. Εκεί ήταν μια απάντηση που δυσκολευθήκαμε να δώσουμε και αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν από τα προϊόντα τα οποία είχαμε για τον κόσμο, να τους δίνουμε τα διαφημιστικά έντυπα των παραγωγών, προκειμένου να μπορούν να κάνουν κάποια παραγγελία ή να ενημερωθούν για τα σημεία πώληση από τους ίδιους τους παραγωγούς. Σε αυτό βέβαια έχει βοηθήσει και πολύ η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μεταφορών, καθώς μπορείς από οπουδήποτε κι αν είσαι, και ακόμα και στο εξωτερικό, να πάρεις προϊόντα. Δηλαδή, και ένας επιχειρηματίας από την περιοχή μπορεί να στείλει που παράγει ένα προϊόν, μπορεί να στείλει και ακόμα σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, πολύ εύκολα πλέον. Σίγουρα. Και μάλιστα προϊόν. Στη σελίδα της περιφέρειας υπήρχαν σε ειδική μερίδα καταχώρησης όλη η παραγωγή που είχαν εκθέσει τα προϊόντα τους στη συνέργεια. Μπορούσε δηλαδή οποιοδήποτε να μπει μέσα και να βρει τα ονόματα των παραγωγών, αν ήθελε να προωθήσει και εκείνος τα προϊόντα στο κατάστημά του ή να τα προμηθευτεί. Αυτό όμως που έρχεται αρνητικά σε όλη αυτή τη διάσταση που δώσαμε των μεταφορών είναι ο νέος σταθμός διοδίων, κύριε Μοσχοφίδου. Να μπαίνουμε λίγο και στα θέματα της επικαιρότητας που πρέπει να σχολιάσουμε, που έχουμε να σχολιάσουμε. Δεν νομίζω κανείς να υπάρχει πολίτης που να το είδε αντικειμενικά ότι ο σταθμός διοδίων στη Μέστη, για παράδειγμα, που είναι τώρα για να κατασκευαστεί, ότι δεν θα ήταν αρνητικότατη η εξέλιξη και στο κόστος των μεταφορών, αλλά και στην μετακίνηση. Νομίζω ότι και μακάρι να ευωδώσει. Ήταν η συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη. Με αυτή την αφορμή κάνουμε και αυτή την παρένθεση. Το θέμα ήταν και το ζητούμενο, ότι γιατί δεν μπορείς να τα αποφύγεις κάποια πράγματα. Ήταν να μεταφερθούν τα διόδια όπως έχει ζητηθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς στους κήπους, ούτως ώστε όποιος μπαίνει μέσα στη χώρα να κάνει χρήση, αλλά να μην εμποδίζεται η διέλευση από το νομό Εύρω, αλλά και προς τη Ροδόπη. Σκεφτείτε ότι έχουμε το νοσοκομείο που είναι πολύ μεγάλο και δεν είναι νομαρχιακό, είναι γενικό το νοσοκομείο πανεπιστημιακό. Έρχονται από όλη την περιφέρεια ασθενείς, μετακινούνται. Ακόμη και για το πιο ανθρώπινο και θέμα υγείας, λόγω που κάνει κάποιος κάποια μετακίνηση, να πρέπει να επιβαρύνεται οικονομικά. Ήδη έχουμε τεράστιες χρεώσεις οικονομικές για τις μετακινήσεις μας. Είμαστε τελείως στην άκρη. Ο Εύρος επιβαρύνεται συνέχεια με διάφορα κόστη, οπότε ένα συνεπιπλέον είναι σίγουρα πολύ δυσανάλογο και καθόλου αντικειμενικά, ας πούμε, σε κατανομή βαρών με οποιουσδήποτε άλλους πολίτες. Γιατί ό,τι χρειαζόμαστε πρέπει να διασχίσουν με τεράστιες αποστάσεις. Θα πληρώνετε ακόμα και για να πάτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι. Ούτως ή άλλως, ναι, οι αποστάσεις από μόνους τους έχουν ένα κόστος. Και νομίζω ότι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι πλέον δεν έχουν τις αποζημιώσεις που είχαν κάποτε, είναι κάποια μικρή αποζημίωση. Μόνο για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλες οι επιτροπές που λειτουργούν είναι χωρίς αποζημίωση. Να μας πείτε ακριβώς πώς λειτουργούν οι επιτροπές μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ ευχαρίστως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής 7 ημέρες. Μαζί μας η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Νόρα Μοσκοφίδου. Κυρία Μοσκοφίδου, είχαμε μείνει στο θέμα το πώς λειτουργούν οι επιτροπές. Ύστερα από πολλά χρόνια, καταφέρανε επιτέλους οι αρμόδιοι να βρουν τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης να είναι πιο μόνιμος, έτσι. Τηλεδιασκέψεις γινόταν από την αρχή δηλαδή του ορισμού της περιφέρειας στις έδρες κάθε νομών. Έπρεπε να πάτε στην Αλεξανδρούπολη η περιφερειακή ή κάποιος που είναι από περιοχή από την Καβάλα, από την Ξούπολη, πρέπει να πάει στην Καβάλα. Πάλι θα κάνει μετακίνηση. Ναι. Να πούμε ότι η διαφορά τώρα είναι κυρίως εμάς εδώ στο Βόρειο Εύρο που έχουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε τηλεδιάσκεψη από το Βόρειο Εύρο, έτσι από εδώ, από την Οριστιάδα, από το δίκτυο νομαρχιών. Και αυτό εξυπηρετεί. Σκεφτείτε τώρα, για να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη έπρεπε να κάνουμε 220 χιλιόμετρα, πήγαινε έλα στην Αλεξανδρούπολη. Για επιτροπή μιας ώρας. Για επιτροπή μιας ώρας, όλα αυτά ήταν και χρήμα για την περιφέρεια και χρόνος και ταλαιπωρία. Που έπρεπε να βρεθεί από την αρχή δηλαδή, τα πιο απομακρυσμένα σημεία να είχαν αυτή τη διευκόλυνση, όπως και η Θάσος ελπίζουμε. Τώρα γίνεται μια καινούρια αναδιάταξη, είναι μια προσωρινή λύση αυτή που βρέθηκε με τον τρόπο που βρέθηκε, αλλά σίγουρα στο σχεδιασμό των καινούριων που προβλέπεται να γίνει, αυτά θα μπουν επιτάπητος και σίγουρα και περιοχές όπου έχουν μεγάλες αποστάσεις από την έδρα τους, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνουν τις τηλεδιασκέψεις για να είναι πιο λειτουργικά και πιο ευέλικτο το όλο σχήμα. Λέμε εμείς για τη μετακίνηση, αλλά τι να πει και αυτός που είναι από τη Θάσο άνθρωπος, έτσι, δηλαδή... Να παίρνει το πλοίο, ναι, σίγουρα οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα και τις μετακινήσεις είναι σαφώς πολύ δύσκολο. Είναι ένας περιφερειακός σύμβουλος από την... Έχουμε ναι, το Σταύρο τον Τζολάκη στην Επιτροπή Ανάπτυξης που έρχεται κάθε φορά στην Καβάλα προκειμένου να κάνει τηλεδιάσκεψη. Έρχεται από τη Θάσο. Είναι τα προβλήματα που ελπίζουμε να λυθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Βέβαια, η επαφή πολλές φορές δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Είναι θεμετή ούτως ή άλλως στις επιτροπές μετέχουν από κάθε περιφερειακή ενότητα και κάποιος εκπρόσωπος. Οπότε όλοι είτε βρίσκονται μέσω της τηλεδιάσκεψης είτε όπως για παράδειγμα αύριο που έχουμε στην Κομωτινή μία σύσκεψη για το θέμα της Επιτροπής Ανάπτυξης, προκειμένου να δούμε κάποια θέματα όλοι μαζί, να βελτιώσουμε ενδεχομένως τη λειτουργία της Επιτροπής, να δούμε κάποια σημεία τα οποία θα θέλαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από την ίδια λειτουργία. Δώστε μας μία γεύση από αυτά που συζητάτε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει όθηση στην περιοχή. Κάποια πρόταση ή κάποια απόφαση ενδεχομένως που πήρατε. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης, κατά κύριο λόγο, ασχολούμαστε με τις συνδιοργανώσεις της περιφέρειας, με διάφορες, ας πούμε, εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα, συνδιοργανώσεις και όχι διοργανώσεις, γιατί η περιφέρεια δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά κάποιες εκδηλώσεις μέσω της συνδιοργάνωσης. Το Βία Εγνατία, λοιπόν, δηλαδή... Περνάει υποχρεωτικά μέσω του Καλλικράτη, όπως ορίζεται και από την Επιτροπή Ανάπτυξης και από την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική. Είναι μια πολύ και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά και πρέπει να περάσει κανονικά προκειμένου να υπάρχει νομιμότητα εκτέλεσης αυτής της εκδήλωσης από όλα τα στάδια, έτσι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Πάντως, το Βία Εγνατία δεν αγγίζει το βόρειο τμήμα του νομού και το κεντρικό. Εγνατία δεν είχαμε εδώ πάνω, καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη. Θα μπορούσε όμως κάποια στιγμή να γίνει κάτι παράλληλο. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς εδώ εκδηλώσεις, αλλά η Βία Εγνατία πραγματικά είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη εκδήλωση που γίνεται κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, στα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας, σημάδια πολιτισμού. Και μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας, αλλά και γενικά μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και για τουριστικό λόγο, αλλά και για αυτογνωσία. Είπατε για πολιτισμό, κυρία Μοσκοφίδη, αλλά δεν ξέρω πόσο πολιτισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, άνθρωποι είναι, όσα εισαγωγικά και να βάλεις, που τα βάζουν με τα ζώα. Είχαμε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα κρούσματα δηλητηρίασης σκύλων στην Οριστιάδα, αλλά και κατά διαστήματα μαθαίνουμε για δηλητηριάσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων όμως, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα με τα δέσποτα σίγουρα δεν είναι μόνο πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στον Εύρο ή στην Οριστιάδα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει παντού με τα δέσποτα και δυστυχώς έχει ξεφύγει η κατάσταση με την οικονομική κρίση όπου πάρα πολλοί
παρατάνε τα κατοικίδια τους. Βέβαια, για μένα είναι για τη δική μου τη λογική. Είναι διανόητο όταν παίρνεις και έχεις ένα ζώο το οποίο το μεγαλώνει σαν μέλος της οικογένειάς σου να το παρατήσεις. Αλλά δυστυχώς, επικαλούμενοι πολλές φορές οικονομικούς λόγους, εσύ τη συντήρηση του ζώου το παρατάνε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα με τις φόλες είναι κατακριτέο, καταδικαστέο. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το να δηλητηριάζεις ένα ζώο, να το βλέπεις να σπαρταράει και να μην μπορείς να του προσφέρεις την παραμικρή βοήθεια. Λύσεις οριστικές δυστυχώς δεν μπορούν να βρεθούν, γιατί αναπαράγεται συνέχεια το όλο. Παίρνεις τα 10 ζώα, μπορεί να τα έχεις με τους κανόνες που έχει ο Δήμος, κάποια κοινοκομεία, κάποιες στηρώσεις, αλλά συνέχεια εμφανίζονται και καινούργια αδέσποτα και η κατάσταση ξεφεύγει. Κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι δεν είναι τόσο φιλόζωοι και ή το αντίθετο θα έλεγα και καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους οι οποίες σίγουρα είναι καταδικαστές. Είναι καταστάσεις δύσκολες, όμως είναι καταστάσεις δύσκολες και αυτές που βιώνουμε σαν Έλληνες οικονομικά. Δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς, σίγουρα. Θέλουν οι θεσμοί, οι δανειστές, όπως και να τους ονομάσεις, να καταργήσουν ακόμα και επιδόματα. Γιατί σου λέει ότι έχουν κόστος και πρέπει αυτά να τα κόψουμε, να τα περιορίσουμε για να βγουν τα μέτρα. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο ακόμα στραγγάλισμα και στράγγισμα πρέπει να γίνει. Ακόμα και το επίδομα θέρμανσης έχει μπει στο στόχαστρο, κύριε Μασκοφίδου. Και να μην το κόψουν, να ανεβάζουν τα κριτήρια, οπότε δεν το παίρνεις. Εδώ να μην πούμε για το ότι είμαστε σε λάθος ζώνη. Πάλι θα αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο με κοντομάνικο, ήλιος και έβλεπα φωτογραφίες που είχαν ανεβάσει πάρα πολύ στο Facebook εδώ από Ορεστιάδα. Εδώ πυκνή ομίχλη, υγρασία και έκανε τα καλοριφέρ. Και παρόλα αυτά σου λέει είσαι στην ίδια ζώνη. Πολύ μεγάλο λάθος, χρόνια είναι αυτό το λάθος. Υπήρχαν καταγραφές αντικειμενικές όπου βλέπαμε ότι δεν έχει καμία σχέση το βόρειο τμήμα ειδικά του νομού που δεν είναι και παραθαλάσσιο με τις θερμοκρασίες και τα κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το δουν αντικειμενικά και να το διορθώσουν, γιατί είναι απαράδεκτο. Θεωρείται κάποιος πλούσιος, όταν δεν παίρνει επίδομα θέρμανσης, αλλά είτε πλούσιος είσαι είτε φτωχός, τα ίδια λεφτά δεν ζητεί θέρμανση. Σαφώς, δεν μπορείς να κρυώσεις. Και το κριτήριο έτσι όπως έχει μπει. Νομίζω ότι εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να μπουν κάποια ώρα. Αλλά, δηλαδή, αν βγάζεις 2.000 παραπάνω από τον άλλον που παίρνει επίδομα θέρμανσης, εσύ. Μπορείς να τα απεξέλθεις. Και 2.000, ποιος παίρνει, δεν νομίζω 2.000, είναι λιγότερα τα χρήματα, αλλά και παρόλα αυτά να κάνεις τι, να κρυώσεις όταν η θερμοκρασία, ειδικά το χειμώνα, είσαι ένα μήνα κάτω από το μηδέν, τι θα κάνεις. Έχω παρατηρήσει, πέρυσι νομίζω το παρατήρησα, περπατώντας και κοιτώντας σπίτια τις καμινάδες, πολλές καμινάδες δεν έβγαζαν και εγώ καπνό. Το παρατήρησα και αυτό δεν είναι. Και όχι από σπίτια. Δεν είναι καλό σημάδι. Ο καθένας προσπαθεί να βρίσκει άλλους τρόπους θέρμανσης, τους πιο οικονομικούς κάθε φορά. Στις πολυκατοικίες είναι πιο έντονο, γιατί αν δεν ανάβει κεντρική θέρμανση, ο καθένας βρίσκει άλλους τρόπους να ζεσταθεί το χειμώνα, με το τζάκι, με το. Με το air condition, με θερμοπομπούς, με ό,τι μπορεί να βρει κανείς, ό,τι θεωρεί πιο οικονομικό και ό,τι. Για να μπορεί να ανταποκριθεί. Πάντως, το καλό στην όλη κατάσταση αυτή είναι ότι οι 36 δόσεις που μπορείς να ρυθμίσεις ο φιλέ σου προς τη ΔΕΗ, η ρύθμιση, η αίτηση της ρύθμισης πήρε παράταση μέχρι το Δεκέμβριο. Οπότε, τουλάχιστον αυτοί που χρωστάνε στη ΔΕΗ, κάπως θα μπορέσουν να ζεσταθούν χωρίς να έχουν το φόβο να τους κόψουν το ρεύμα. Κάθε ρύθμιση είναι θεμετή, ειδικά στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Αν δούμε δηλαδή το τι πληρώνουμε για τη ΔΕΗ, είναι τα χρήματα πάρα πολύ λίγα έτσι. Απλά όλοι οι φόροι που μπαίνουν εκεί και όλα τα επιπλέον, αυτά είναι τα οποία κάνουν το λογαριασμό τόσο υψηλό, που σίγουρα άλλος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. Εάν ήταν δηλαδή πιστεύω ότι στο λογαριασμό της ΔΕΗ μόνο το ποσό του ρεύματος που καταναλώνει, τότε εννοείται να μην υπήρχε απλήρωτος λογαριασμός. Αλλά όταν εκεί μπαίνουν μέσα όλα τα υπόλοιπα, ο λογαριασμός γίνεται. Είναι καλό να πούμε καμιά μέρα κάνουμε ρεπορτάζ να ρωτήσουμε τον κόσμο τι πληρώνει στη ΔΕΗ, να δούμε πόσοι ξέρουν ακριβώς τι πληρώνουν. Ναι, θα είχε ενδιαφέρον εάν έχουν παρατηρήσει, αν και νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να περάσει τα ψηλά αυτά. Όλοι κάθονται και κάνουν αναλυτική, βλέπουν το λογαριασμό αναλυτικά, τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, γιατί όλοι δυσκολεύονται σίγουρα. Σε αυτό το σημείο να δούμε ένα απόσπασμα από ένα ρεπορτάζ που τουλάχιστον αφήνει κάποια ικανοποίηση και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Ωραία. Ο κόσμος αγκάλιασε το φεστιβάλ, έδωσε ένα δυναμικό παρόν για άλλη μια φορά
Και έτσι το ποτάμι αυτό αναδείχθηκε το ποτάμι της αγάπης, της φιλίας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Εμείς ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην καλή διεξαγωγή του φεστιβάλ, πρώτιστα τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά κυρίως τον κόσμο ο οποίος αγκάλιασε το φεστιβάλ. Θέλω να δώσω μια εξήγηση για την κάποια αργοπορία του απολογισμού του Άρδα. Επειδή πρέπει τα στοιχεία τα οικονομικά να ελεγχθούν από τον αρμόδιο επίτροπο, εμείς υποσχεθήκαμε να σας τα φέρουμε μόλις έχουμε τον έλεγχο από τον αρμόδιο επίτροπο. Και αυτό θα κάνουμε. Θα σας μοιράσω όλους να δείτε τα έσοδα και τα έξοδα και δεν έχουμε την απέτηση να τοποθετηθείτε σήμερα. Αφού τα μελετήσετε καλά, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπορείτε να τοποθετηθείτε. Παρακαλώ να τα μοιράσετε και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προτείνετε, ούτως ώστε αυτό το φεστιβάλ να γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο και να γίνεται καλύτερο. Θέλουμε λοιπόν τις προτάσεις σας. Να διευκρινίσω για κάτι που ανέφερε ο κ. Γκατζίδης. Δεν μπαίνει θέμα ο οικονομικός απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδος. Και που το φέρνουμε, είπαμε, είναι μία έξτρα ενημέρωση, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εγώ θέλω να τονίσω τώρα το ότι, βέβαια τα πούμε και την άλλη φορά, γιατί πιστεύω ότι θα ξανανοίξει το θέμα, αλλά με την ευκαιρία που μου δίνεται, βλέπετε ότι όλους αυτούς τους μήνες δεν απαντήσαμε ούτε στους καλά πληροφορημένους που έδιναν τα στοιχεία, τα υποτιθέμενα στις εφημερίδες, που βρήκαν τρόπο να ρίξουν για άλλη μια φορά λάσπη, που να μιλάνε και να δυσφημίζουν το φεστιβάλ, ότι δεν είχε συμμετοχή, ότι ήταν με πτώση στην προσέλευση, ενώ τα στοιχεία είναι για πάνω από 25% αύξηση στα άτομα που συμμετείχαν, και 1000 άλλα από καλά πληροφορημένες πηγές του Δήμου μας. Δυστυχώς κάποιους με τα σημερινά τα αποτελέσματα τους στεναχωρούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περίμεναν πολύ στη γωνία να υπάρχει μία νέα αποτυχία μετά από την περσινή, την οποία αναγνωρίσαμε, μάθαμε και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που φέρνουμε φέτος. Ανήκουν όμως όλα αυτά στο παρελθόν. Έστω και μικρό, κύριε Μοσχοφίδου, υπάρχει πλεόνασμα στον Άρδα. Εντάξει, δεν είναι τώρα τα 100 ευρώ τώρα να πεις ότι είναι σημαντικό ποσό. Αλλά φάνηκε ότι το πάθημα έγινε μάθημα και έγινε μία διοργάνωση που μέσα καλοκαιριού προσφέρει πολλά και θέσεις εργασίας και πολλά ακόμη, χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η εμπειρία είναι αυτό το οποίο, ίσως τα παθήματα, ίσως η εμπειρία της διαχείρισης τόσων ετών. Πάντως σίγουρα έγινε πολύ καλή δουλειά, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα τεράστια ελλείμματα που είχαμε μετά τις εκδηλώσεις του Άρδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω και ελλείμματα όταν ακουγόταν, να υπήρχε κάποιος ο οποίος θα έλεγε «Δεν θέλω, ας πούμε, αυτές τις εκδηλώσεις». Γιατί το θετικό πρόσημο που αφήνουν οι εκδηλώσεις όσον αφορά την τουριστική κίνηση, την αναβάθμιση της περιοχής, την νεολαία που πραγματικά αισθάνεται ότι δεν είναι στην απομόνωση και ότι έχει όλα αυτά τα πραγματικά τα μεγάλα ονόματα, διασκεδάζουν, έρχονται, αξιοποιείται όλη αυτή η περιοχή με πολλαπλά ωφέλη και θέσεις εργασίας εκείνο το διάστημα. Σίγουρα είναι στο θετικό, σίγουρα πρέπει να στηριχθεί ο Άρδας και φυσικά όταν γίνεται και μια σωστή διαχείριση και δεν έχουμε αυτά τα ελλείμματα τα οποία κατά καιρούς ακούγαμε και είχαν μια αρνητική εκδοχή της όλης διοργάνωσης, φυσικά είναι στα θετικά και στα επιθυμητά. Εσείς πηγαίνετε στον Άρδα, φαντάζομαι. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο από την αρχή του. Από την αρχή του. Νομίζω ότι όλοι πηγαίνουν. Πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις αν θα διοργανωθούν και δεν θα πάει ο κόσμος, σιγά σιγά θα είναι ένας θεσμός ο οποίος θα φθήνει. Πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες. Όχι ότι είναι τα οικονομικά μεγέθη πάλι είναι δύσκολα. Δηλαδή, αν θα πάει μια οικογένεια με δύο παιδιά και μιλάμε για 4 άτομα να στηρίξουν όλες αυτές τις ημέρες, γιατί δεν μιλάμε για μία μέρα, έτσι, μία συναυλία. Πας διακοπές σε ένα νησάκι. Πας διακοπές σε ένα νησί. Δηλαδή, βγαίνουν αρκετά μεγάλο ή υψηλό το κόστος.
Συνάντησα πολλούς γονείς που δεν πήγαν στον άλλο, πήγαν τα παιδιά τους γιατί δεν μπορούσαν να πάνε όλοι. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς που έλεγαν δεν μπορούμε και εμείς να θα πάνε τα παιδιά. Γιατί να μην μπορούν να πάνε όλοι. Δηλαδή και από την. Ας το δοκιμάσουμε μια χρονιά, τόσα έχουμε δοκιμάσει, να είναι ακόμη πιο οικονομικό το εισιτήριο, να μπορούν να πάνε όλοι και από την συμμετοχή και να μπορέσουν να. Να καλυφθούν κάποια έξοδα και να απολαύσει και ο κόσμος πραγματικά αυτό το οποίο του προσφέρεται, που δεν είναι και συνηθισμένο μια φορά το χρόνο το καλοκαίρι, αυτό το μέγεθος των εκδηλώσεων που είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο. Εντάξει, είχαμε και προσκεκλημένο στο δελτίο τον πρόεδρο της ΔΚΠΑΟ, τον κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ, και είπε ότι η ΔΚΠΑΟ περιμένει προτάσεις. Οπότε. Έτσι είναι, μα όλοι πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις, μόνο να μην γκρινιάζουμε. Αυτό το οποίο κάνουν περισσότεροι, βλέπουμε κάτι, γκρίνια. Να κάνεις και μια πρόταση. Γκρίνιαξε, αλλά να έχεις και μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να είναι αντιστάθμισμα ή μια καλύτερη εκδοχή προκειμένου να τεθεί υπόψη και μετά να μπορεί να κάνει επιλογή ο κάθε αρμόδιος αυτό το οποίο γκρινιάζουμε για να γίνει κάτι καλύτερο. Μια και λέμε για άρθρα, πάντως, κύριε Μασκοφίδου, είναι πολλά χρόνια σε τραγική κατάσταση στα σπιτάκια εκεί στις Καστανιές. Γίνεται μια προσπάθεια να παραχωρηθούν στο Δήμο. Όχι τα σπιτάκια, γιατί στα σπιτάκια δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Αυτή όχι όλα. Επειδή όταν είχε γίνει αυτό το θέμα με τα σπιτάκια, μας είχε κοινοποιηθεί όλους το ιστορικό χρόνια που κρατάει αυτό το θέμα με τα σπιτάκια του Άρδα. Κοιτάξτε, κύριε Τωματάκη, τα σπιτάκια αυτά είναι έτσι όπως. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν, ίσως δεν πολύ φαίνονται. Καθώς κατεβαίνουμε λοιπόν στον χώρο των εκδηλώσεων από την αριστερή πλευρά. Είναι ακριβώς στη στάθμη του ποταμού και με το παραμικρό που μια πιθαμή να πάει ψηλά το ποτάμι, κατευθείαν βρίσκονται μέσα στο νερό. Νομίζω ότι η τοποθεσία εκεί που είχε μπει αρχής εξ αρχής δεν ήταν κατάλληλη. Υπάρχει τοποθεσία η οποία είτε από την άλλη πλευρά είτε σε άλλο σημείο που θα μπορούσε να πάει και να μην έχει τέτοια φθορά. Το νερό καταστρέφει και να μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Είναι πανέμορφα σπιτάκια. Οι βάσεις έχουν σαπίσει. Νομίζω ότι τα σπιτάκια πάνω είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αν δηλαδή κάποιος το πάρει σοβαρά και θελήσει να το αξιοποιήσει, να δοθεί στο Δήμο, σαφώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει καλύτερα. Φαντάζεστε να υπήρχαν και 10 θέσεις εργασίας μόνιμες εκεί? Νομίζω ότι φυλάσσονται, κύριε Δωμαδάκη. Δηλαδή κάποιες θέσεις εργασίας χρόνια ολόκληρα εκείνα τα σπιτάκια φυλάσσονται. Ο φύλακας έτσι κι αλλιώς πάντα θα υπάρχει. Άμα λειτουργούν όμως θα ήταν. Έρχονται κυνηγοί, έτσι. Ένα απλό παράδειγμα. Έρχονται στην περιοχή μας κυνηγοί. Έρχονται για τον Άρδα. Έρχονται, θα μπορούσε να αγροτουρισμός, οτιδήποτε. Να ήταν αυτά όλα σε κατάσταση καλή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να λειτουργήσουν για το λόγο τον οποίο τοποθετήθηκαν. Πόσο χαμένες ευκαιρίες έχει αυτός ο νομός? Να πιάσουμε να δούμε τα έργα που έχουν εξαγγελθεί ότι θα γίνουν ή να πιάσουμε τα έργα που ξεκίνησαν να γίνονται και δεν έγιναν ποτέ. Όλα να τα πιάσουμε. Δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα τελειώσει. Το θέμα βέβαια με τον Άρδα είναι το εξής, ότι έχουμε αυτές τις πλημμύρες οι οποίες πας να κάνεις μια υποδομή και μπορεί ας πούμε στο μέσο της χρονιάς να δώσεις χρήματα να φτιάξεις κάτι και στο μέσο της χρονιάς να φτάσει το νερό στην οροφή, στα κεραμίδια, ας πούμε, του κτίσματος αυτού που έκανες εκεί κάτω. Δηλαδή οι υποδομές καταστρέφονται κάθε χρόνο και ξαναγίνεται μια προσπάθεια πάλι από την αρχή, προκειμένου να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε όλα αυτά τα χαμένα. Αυτό είναι το κυρίως το πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί δυστυχώς να το λύσει ούτε ο Δήμος Οριστιάδας, ούτε η περιφέρεια. Είναι θέμα διακρατικό, είναι θέμα να οριστούν. Με τις πλημμύρες το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε εμείς αυτό και γλιτώσαμε από το πρόβλημα. Από το 1933, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η πρώτη, 1933, η πρώτη διακρατική συμφωνία. Και πόσες έχουν γίνει από τότε. Και πόσες συναντήσεις. Θυμάμαι μια φορά, μια χρονιά, είχε έρθει σε πολύ καλό επίπεδο συνεννόηση Ελλάδα και Τουρκία για να καθαρίσουν τις νησίδες. Να κόψουν τα δέντρα και να απομακρύνουν χρόνο. Σε χρόνο ΤΕΤΕ, καμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών δεν δέχτηκε. Είναι πολλά, γιατί η νησίδα δεν είναι διακρατική. Ήταν το σχέδιο τέτοιο ώστε να καθαριστούν. Να μην υπάρξει καμία άλλη παρέμβαση. Και υπήρχε πραγματικά καλή. Είναι πολύπλοκο. Από τον Εύρο και την Αδριανούπολη υπήρχε πραγματικά καλή θέληση. Γιατί το βιώνουμε εμείς. Έχουμε το πρόβλημα. Και οι Τούρκοι έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί πλημμυρίζει η πόλη τους. Ναι. Δεν πλημμυρίζουν τα χωράφια τους. Ναι. Πλημμυρίζουν και τα χωράφια τους και η πόλη τους. Σε εμάς πλημμυρίζουν μόνο τα χωράφια. Έτσι. Που το οικονομικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Αλλά εκεί έχουμε και ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν και περισσότερα. Ευτυχώς εμείς
Δεν έχουμε χάσει άνθρωπο ποτέ. Από τις πλημμύρες. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος, να προστατευτούν πρώτα οι ανθρώπινες ζωές και μετά φυσικά οι περιουσίες. Μακάρι να μην υπάρχει καταστροφή σε κανένα ούτε σπίτι ούτε χωράφι. Αυτό είναι ο στόχος. Αλλά όταν είχαμε φαινόμενο όπως πριν 2 χρόνια που ήταν τα μεγέθη ασύλληπτα, μιλάμε για τις πλημμύρες της εκατονταετίας, πλημμύρισε ο μισός νομός, ήταν κάτω από το νερό. Εκεί ό,τι προβλέψεις και να κάνεις, ό,τι ενέργειες και να έχεις κάνει, είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Απλά φροντίζεις, απλά να μην έχεις θύματα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που πιάνουμε τώρα από τις κουβέντες σας, που φροντίζουν για τον συνάνθρωπό τους εδώ και πολλά χρόνια. Είστε κι εσείς εθελοντήρια αιμοδότης, εθελοντής αιμοδότης. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά χρόνια. 20 χρονών θυμάμαι πρώτη φορά πήγαινα να δώσω αίμα εθελοντικά στην Αλεξανδρούπολη τότε όταν βρισκόμουν. Και κάθε φορά που πήγαινα για να δώσω εθελοντικά έβρισκα κάποιον ο οποίος απεγνωσμένα έψαχνε να βρει μία φιάλη αίμα για έκτακτη περίπτωση. Αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πεποίθηση ότι πρέπει ναι, να είμαι αιμοδότρια, να δίνω αίμα όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ. Νομίζω είναι η μέγιστη πράξη αγάπης που μπορείς να κάνεις για τον συνάνθρωπό σου εφόσον είσαι υγιής και μπορείς. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Στην πράξη είναι το θέμα να το δείξεις. Να πάρουμε μια γεύση από το τι έγινε στο Πανεπιστήμιο την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ με ωραία. Τους φοιτητές εξαίματος και όλους όσοι δίνουν αίμα. Πολύ. Τα τραπεζάκια των φοιτητικών παρατάξεων στο Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας ενώθηκαν για ένα και μόνο σκοπό. Για να διευκολυνθεί η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η ομάδα φοιτητές εξαίματος και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ορεστιάδας. Το Πανεπιστήμιο μετατράπηκε σε χώρο προσφοράς και η συμμετοχή δικαίωσε τους διοργανωτές της αιμοδοσίας. Δημιουργηθήκαμε πολύ πρόσφατα. Δεν υπήρχε τέτοιος αντίστοιχος σύλλογος στην Ορεστιάδα. Δημιουργηθήκαμε εδώ και 2 χρόνια και προσπαθούμε να ενημερώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους φοιτητές για να μάθουν την αξία της αιμοδοσίας, γιατί είναι κάτι καλό που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο. Και γενικά, όσο περισσότερο φοιτητές βοηθάνε, τόσο το καλύτερο για όλους. Έχουμε την χαρά να βρισκόμαστε σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο παράρτημα της Νέας Ορεστιάδας, που μας φιλοξενεί για τη σημερινή τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ένας θεσμός σαν κι αυτόν υποστηρίζει ένθερμα τις εθελοντικές αιμοδοσίες. Συνολικά είναι η 10η εθελοντική αιμοδοσία φέτος. Προσπαθούμε να κάνουμε 10 με 12 εθελοντικές αιμοδοσίες το χρόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθούμε τακτικά τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό ένας εθελοντής αιμοδότης να είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Να μπορεί δηλαδή να δίνει 4 φορές το χρόνο ο άντρας και 2 φορές το χρόνο η γυναίκα. Είναι σημαντικό γιατί οι ανάγκες αίματος στην Ελλάδα είναι καθημερινές, δεν μας φτάνει, κάνουμε εισαγωγή από την Ελβετία και ο σκοπός μας πρέπει να είναι η αυτάρκεια σε αίμα για όλους που το έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία η σημερινή που γίνεται από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Ορεστιάδας σε συνεργασία με τους φοιτητές και το Σύλλογο Αιμοδοτών Φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Είναι μια πρωτοβουλία που στις μέρες μας έχει ιδιαίτερη αξία γιατί δείχνει την προσφορά προς τους συνανθρώπους μας και βεβαίως η σχολή μας και το Πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη. Με τα χαράς διαθέσαμε την αίθουσα και είπαμε ότι είμαστε στη διάθεση των αιμοδοτών για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα χρειαστούν. Και η συγκεκριμένη αιμοδοσία αποτέλεσε κίνητρο ώστε άνθρωποι που δεν είχαν ξαναδώσει αίμα πριν να γίνουν εθελοντές. Πρώτη φορά δίνω. Εντάξει. Θέλω να ξαναδώσω πάντως. Τι είναι αυτό που σας έκανε να δείτε στην αιμοδοσία? Γενικά θέλω να ασχοληθώ με εθελοντισμό. Έμαθα από την ομάδα που υπάρχει στο Facebook ότι γίνεται αιμοδοσία και ήρθα. Όσο θέλω να είσαι αιμοδότης εδώ για πολύ καιρό, στην κάθε ευκαιρία δίνω αίμα. Ενημερώνομαι και από τη σελίδα και από στο κινητό που με έρχεται προσωπικό μήνυμα για την οποιαδήποτε αιμοδοσία σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και από τη στιγμή που μπορώ, γιατί να μην δώσω. Είναι ένα καλό δώρο. Είμαι χρόνια εθελοντής αιμοδότης και ήρθα να δώσω αίμα εδώ στο Πανεπιστήμιο. Οπότε βρήκατε την ευκαιρία και ήρθατε. Ναι. Έτσι. Πώς φαίνεται η πράξη που γίνεται? Πολύ ωραία. Όλα μια χαρά. Πρώτη φορά δίνω αίμα καταρχάς. Ήρθα να δώσω αίμα διότι για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρειάζονται το αίμα. Διότι κάποια στιγμή μπορεί και εμείς να χρειαστούμε αυτό το αίμα.
Οπότε αυτό ήταν το κίνητρό μου. Παράλληλα, γινόταν ενημέρωση και συλλογή δειγμάτων από νέους δότες μυελού των οστών. Ταυτόχρονα μπορεί οποιοδήποτε θέλει να γίνει δότης μυελού των οστών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Γίνεται συλλογή δειγμάτων σάλιου με δύο μπατονέτες. Τα στέλνουμε στην Πανελλήνια Τράπεζα, την οποία διαχειρίζεται το Όραμα Ελπίδας. Και από εκεί και πέρα, εάν βρεθεί ποτέ συμβατός δότης, καλούν τον, αν βρεθεί συμβατός ασθενής, καλούν τον δότη να δώσει τα αιμοποιητικά του κύτταρα για να σώσει πραγματικά μια ζωή. Κύριε Μοσκοφίδου, είπαμε στην αρχή εθελοντισμός για τους Καραγκατσιανούς, εθελοντισμός και με αιμοδότες. Είναι όλοι αυτοί οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας που κάνουν το πιο απλό πράγμα όμως. Κάνουν αυτό που λέει η καρδιά τους, γιατί εθελοντισμός καταναγκαστικά δεν γίνεται. Εθελοντισμός σημαίνει ότι πιστεύω σε αυτό και το κάνω με όλη μου την καλή διάθεση, όλη μου την καρδιά και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για την κοινωνία, για τον συνάνθρωπο, ότι κάτι ωφέλη μου αφήνεις πίσω από αυτή τη δράση του εθελοντισμού. Εθελοντές έχει η περιφέρεια. Σε συνεργασίες με εθελοντές, κάποιες δράσεις που γίνονται με εθελοντές. Θα μπορούσαν να οργανωθούν και σίγουρα πολλές περισσότερες. Νομίζω ότι όπως και όλη η Ελλάδα, έτσι και η περιφέρεια και οι Δήμοι, πολλές φορές βασίζονται σε εθελοντική εργασία, προσφορά. Αυτό το κάνουμε, αρκεί ο στόχος να είναι ακριβώς για το και γενικό καλό και τότε πάντα υπάρχει ανταπόκριση. Κύριε Μοσκοφίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. 21 χρόνια μετά ξανά στη Δημοτική Τηλεόραση. Ελπίζω να μην περάσουν 21 χρόνια για να σας ξαναδούμε. Θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε σίγουρα να πούμε για κάθε ένα από αυτά τα θέματα πάρα πολλά. Είναι σίγουρα περιορισμένος τηλεοπτικός χρόνος. Μας έμεινε αυτή η καταγραφή των όσων ξεκίνησαν να γίνονται στον Εύρο ή όσα τάξανε στον Εύρο. Θα το κάνουμε σε άλλες εκπομπές. Σε άλλη εκπομπή, εδώ να δούμε τι τάξαμε, τι έγινε, τι γίνεται. Κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ελπιδοφόρο ρεπορτάζ με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία. Σε αυτό το σημείο, ακολουθεί αμέσως μετά. Σε αυτό το σημείο, να σας καληνυχτήσουμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αυξημένη είναι το τελευταίο διάστημα η κίνηση στο Τελωνείο Καστανιών, καθώς ο καλός καιρός ευνοεί τις μονοήμερες και κάποιων ωρών αποδράσεις τόσο των Ελλήνων προς την Τουρκία όσο και των Τούρκων προς τη χώρα μας. Υπάρχει μεγάλη κίνηση. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το τριήμερο, πέρασαν γύρω κοντά στις 15.000 άτομα από εδώ. Χθες είχαμε γύρω στις 2.500 άτομα και σήμερα έχουν περάσει ήδη 6 λεωφορεία που πήγαν στην Τουρκία μέσα. Οι Τούρκοι που επισκέπτονται την περιοχή του Εύρου είναι λιγότεροι από τους Έλληνες που πηγαίνουν στην Αδριανούπολη, αλλά είναι συνεχώς αυξανόμενος ο ρυθμός αυτός. Κίνηση όχι βέβαια η ίδια, αλλά πάντως συνεχώς αυξανόμενη. Δύο λεωφορεία τα οποία έχουν πάει Θεσσαλονίκη έχουν περάσει σήμερα. Πολύ γύρω στα 200 άτομα περίπου τις καθημερινές και το τριήμερο πλησιάζουμε τα 500 άτομα κάθε μέρα. Αισθάνονται ελεύθερα, ασφαλείς, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο. Εξάλλου η περιοχή αυτή μέσα είναι πολύ φιλική σε εμάς, είναι σχεδόν δική μας. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς. Η αποπεράτευση των εργασιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τελωνείου Καστανιών και στον περιβάλλοντα χώρο θα διευκολύνουν τόσο τη διέλευση των ταξιδιωτών, όσο και τους ίδιους τους εργαζόμενους του Τελωνείου, όπως οι ίδιοι αναφέρουν. Αυτό θα διευκολύνει την διέλευση των οχημάτων και των πεζών, αλλά θέλουμε να τελειώσει αυτό, γιατί υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση και όσο υπάρχει ευνοεί ο καιρός να τελειώσουν και τα έργα. Με την καινούργια παράταση που δόθηκε 31-12 θα διευκολύνει τη διέλευση με συνέπεια να έχουμε περισσότερη κίνηση.